Ωραία που βρισκόμαστε όλοι μαζί πάλι εδώ. Ich bin eigentlich ganz. Τι να σας πω. Zuversichtlich, dass wir heute δεν zu einem Ergebnis kommen πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σήμερα σε αποτέλεσμα. Μάλλον πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε αποτέλεσμα σήμερα, γιατί η προετοιμασία έχει γίνει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Σήμερα εκ νέου θα δούμε για το πόσο τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής εφαρμόστηκαν. Όσο γνωρίζω, υπήρξαν κάποιες αποκλήσεις, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τελικό αποτέλεσμα να ισχύει. Μετά θα κοιτάξουμε να πετύχουμε την ξεκάθαρη συγκατάθεση του Δουνουτού. Αυτό είναι για μας αποφασιστικό. Φυσικά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει τους κανόνες του. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το πετύχουμε αυτό και να ακούσουμε φυσικά και τις απόψεις των Ελλήνων συναδέλφων μας για το πώς γίνεται η εφαρμογή στην Ελλάδα. Μετά που ακούσαμε ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ψήφος εμπιστοσύνης κάποια στιγμή τώρα σύντομα, θα πρέπει να δούμε εμείς πώς θα το κρίνουμε αυτό. Εκτός αυτού θα συζητήσουμε σχετικά με το πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και επίσης θα συζητήσουμε για το ύψος των πληρωμών. Αυτά είναι τα κύρια σημεία, αλλά πιστεύω, είμαι πεπισμένος, ότι σήμερα στο τέλος της συνεδρίας θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συγκατάθεση του Διεθνούς Νομικού Ταμείου? Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Εάν δεν έχουμε commitment, αν δεν βρούμε λύση, τότε θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα γέφυρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει αποφασιστεί αυτό στη Σύνοδο Κορυφής. Όλα αυτά έχει γίνει προετοιμασία για αυτά. Παράλληλα, δηλαδή, έχουμε προετοιμάσει και τις δύο επιλογές και τις δύο εκδοχές. Θα έχουμε σίγουρα μια τεταμένη ατμόσφαιρα, την οποία θέλουμε να αποφύγουμε την επόμενη εβδομάδα. Ποια είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης σας? Είναι αυτή η οποία συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής. Αυτή είναι η θέση μας, Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης Γερμανίας, και πιστεύω ότι και οι υπόλοιπες 28 κυβερνήσεις συμφωνούν, εφόσον το αποφασίσαμε αυτό από κοινού Σύνοδο Κορυφής. Τα λέμε αργότερα.